με βαθιά συγκίνηση και με ένα κατάπαυστο χειροκρότημα αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αγωνιστή δημιουργό, προτεργάτη μιας νέας μαχόμενης τέχνης στη μουσική. Φλεγόμενος από το πάθος της προσφοράς στο λαό, ο Μίκης κατόρθωσε να χωρέσει στο μεγαλειώδες έργο του όλο το έπος της λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Άλλωστε, μέρος αυτού του έπους υπήρξε και ο ίδιος. Στον Μίκη άρεσε να περπατά στους μεγάλους δρόμους κάτω από τις αφίσες. Και εκεί η μουσική του θα συνεχίζει να ακούγεται, να εμπνέει, να διαπαιδαγωγεί. Με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη πορευόμαστε ώσπου να σημάνουν οι καμπάνες της κοινωνικής απελευθέρωσης, θα είναι μαζί μας και όταν κοκκινίζουν τα όνειρα. Και όπως μου θύμισε ένας πολύ αγαπημένος φίλος και φίλος του Μίκη, να σας πω ότι όταν πέθανε το 1857 στην αγγλοκρατούμενη τότε Κέρκυρα ο Διονύσιος Σολωμός, η Ιόνιος Βουλή διέκοψε τις εργασίες της. Κάτι τέτοιο βέβαια ούτε να σκεφτείτε καν εσείς, που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι, φέρνετε για ψήφιση ένα σχέδιο νόμου που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση και καταργεί κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς ταξικούς αγώνες. Ο συμβολισμός της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου σε συνθήκες όπου ο λαός δοκιμάζεται με τις τραγικές συνέπειες του τέταρτου κύματος πανδημίας και ενώ μετρά ακόμα τις πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Γιατί επιβεβαιώνει την θέληση της κυβέρνησής σας να προχωρήσει την αντιλαϊκή πολιτική της, να υλοποιήσει τη στρατηγική του κεφαλαίου σε συνθήκες όπου ο λαός μας υποφέρει. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και με τον ανασχηματισμό που ανακοινώσατε, ο οποίος δεν συνιστά βέβαια και καμιά επανεκκίνηση όπως είπαμε, αλλά μόνο επιτάχυνση του αντιλαϊκού έργου σας. Μόνο να δει κάποιος ποιοι παραμένουν αλλά και ποιοι επιστρατεύονται για να ολοκληρώσουν τις επικίνδυνες σε βάρος του λαού αποστολές, καταλαβαίνει. Και τέτοιες υπάρχουν για όλα τα Υπουργεία. Και για το Εργασίας και για το Παιδείας και για το Υγείας, όπου με πρόσχημα τους εμβολιασμούς ετοιμάζεται το νέο ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ. Όσο για αυτούς που αποβιβάσατε από το κυβερνητικό όχημα, δήθεν γιατί έτσι αποδίδετε ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές, άλλες παραλήψεις, σας το ξαναλέμε, οι ευθύνες σας είναι εγκληματικές και δεν αφορούν επιμέρους λάθη και ελλείψεις, αλλά την παντελή απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Για τον τραγέλαφο της παρολίγο υπουργοποίησης του Αποστολάκη, τι να πούμε. Αυτό που καταλαβαίνει και ο πλέον ανίδιος είναι ότι ανεξάρτητα αν ο Αποστολάκης έγινε ή όχι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, εδώ αποδεικνύεται η δυνατότητα που υπάρχει στελέχη, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπουργοί, να βγάζουν το ένα κουστούμι και να βάζουν το άλλο. Δηλαδή, να μετακινούνται από το ένα αστικό κόμμα στο άλλο, γιατί στα μεγάλα, στα στρατηγικά και κρίσιμα ζητήματα υπάρχει μεταξύ σας πλήρη σύγκληση, συμφωνία, παρά τις επιμέρους διαφορές. Όπως χαρακτηριστικά είπε χτες η Αλέκα η Παπαρίγα, ένα τσιγάρος δρόμος είναι αυτός. Αλλά ο ελληνικός λαός σας παίρνει πλέον χαμπάρι και από εδώ και πέρα δεν θα σας τη χαρίσει. Για τη μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Φέρατε άλλο ένα αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο αυτή τη φορά δίνεται άμεσα 8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών. Και το κάνετε αυτό την ίδια στιγμή που δεν παίρνετε κανένα μέτρο προστασίας της υγείας του λαού. Κανένα μέτρο για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, για το ασφαλές άνοιγμα σχολείων, των πανεπιστημίων, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλους τους χώρους δουλειάς. Γιατί όπως κοινικά ομολογείται, αυτά αποτελούν κόστος. Αντίθετα, δουλεύετε δραστήρια να αυξήσετε την πελατεία και τα κέρδη των μεγάλων ομίλων της ιδιωτικής υγείας, όπως άλλωστε είναι η πρόθεσή σας να κάνετε για τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με το παρόν νομοσχέδιο. Ενώ ο λαός μας δεν έχει ακόμα συνέλθει
από τις μεγάλες, τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αρνείστε να προχωρήσετε σε άμεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές με αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών. Αρνείστε να προχωρήσετε στα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα για να μην θρηνήσουμε ζωές, μιας και μπήκαμε ήδη στο φθινόπωρο. Αρνείστε τη γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού με μέσα, προσωπικό, επειδή κυριαρχεί η λογική του κόστους ωφέλους. Ανάγεται σε ατομική ευθύνη την προστασία της ζωής, της υγείας του λαού, όχι μόνο για να κρύψετε τις δικές σας εγκληματικές ευθύνες, αλλά γιατί αυτή η κατεύθυνση γίνεται όχημα για να δικαιολογηθούν και να περάσουν μεγάλες ανατροπές. Όπως κάνατε με το νόμο έκτρωμα που ψηφίσατε τον Ιούνιο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αναγορεύοντας σε δίθεν ατομική επιλογή την κατάργηση του οκταώρου. Έτσι και με το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, υλοποιώντας τον αντιδραστικό νόμο Κατρούγκαλου, καθιερώνεται τον ατομικό κουμπαρά. Δηλαδή, η σύνταξη και οι κοινωνικές παροχές θα εξαρτώνται αποκλειστικά από το ρίσκο, τις επενδυτικές επιλογές του κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά. Το κράτος δεν θα εγγυάται τίποτα. Μάλιστα, για τα δεινά του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και η προκάτοχή σας, ρίχνετε το ανάθεμα στον εργαζόμενο λαό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις ανατροπές που επικαλείστε, καταργώντας την κύρια και επικουρική ασφάλιση, ό,τι είχε απομείνει από τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα, τη στήριξη και την αλληλεγγύη των γενναίων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έχει δώσει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων, ότι ένας νέος εργαζόμενος που θα ασφαλιστεί με το νέο σύστημα, εάν στα 35 ή τα 40 χρόνια του πάθει ένα εργατικό ατύχημα, με τους μισθούς πείνας που κυριαρχούν στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ηλικιών, θα πάρει επικουρική σύνταξη μόλις 7 ευρώ. Μάλιστα, 7 ευρώ σύνταξη. Αυτό είναι το μέλλον που επικαλείστε. Μόνο ως προσχηματικός μπορεί να χαρακτηριστεί ο τίτλος που δίνεται στο σημερινό νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά». Επιδιώκοντας τάχα να πείσετε ότι ενδιαφέρεστε για την νεολαία, ότι αυτές οι ρυθμίσεις αφήνουν άθικτο το σύστημα ασφάλισης για τους ήδη ασφαλισμένους. Τους νέους και τις νέες όμως, με την πολιτική σας, τους καταδικάζετε στην αμάθεια, στην αβεβαιότητα, στο συνεχές κυνήγι δεξιοτήτων, καθιερώνοντας την τράπεζα θεμάτων, για παράδειγμα, στα σχολεία, ενισχύοντας τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, αφήνοντας έξω από πανεπιστημιακές σχολές 40.000 μαθητές και μαθήτριες με το τραγικό αλλά ταυτόχρονα γελιοδέστατο επιχείρημα της Υπουργού σας να μην εγκλωβιστούν οι νέοι στα πανεπιστήμια. Και όλα αυτά χωρίς να παίρνετε κανένα μέτρο προστασίας για το πώς θα ανοίξουν τα σχολιά, οι σχολές τη φετινή χρονιά. Μάλιστα, είναι κοινή ομολογία ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χειρότερους όρους από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια. Όμως, οι αντιδραστικές ρυθμίσεις που προχωράτε στο χώρο της παιδείας, παίρνοντας τη σκυτάλη από προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν γίνονται στον αέρα. Επιδιώκουν ταυτόχρονα να διαμορφώσουν το μοντέλο του νέου εργαζόμενου, του εργαζόμενου χωρίς συλλογικά, εργασιακά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, ενός εργαζόμενου που θα δουλεύει όποτε θέλει ο εργοδότης και όσο θέλει ο εργοδότης, χωρίς σταθερό ωράριο. Θα είναι καταδικασμένος να ζει την οικογένειά του με μισθούς πείνας, στην καλύτερη περίπτωση λίγο πάνω από το ύψος του κατώτερου μισθού που έχετε θεσμοθετήσει κατ' εφαρμογή του άθλιου νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου. Όσο για το γεγονός ότι δεν θα αλλάξει κάτι στους σημερινούς συνταξιούχους, πάλι ψέματα λέτε. Γιατί το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα, το οποίο δεν μπορείτε να προσεγγίσετε ούτε εσείς οι ίδιοι, δηλαδή η τρύπα που θα δημιουργηθεί στα αποθεματικά του σημερινού συστήματος, αφού σταδιακά θα μειώνεται και τελικά θα σταματήσει η καταβολή εισφορών, θα οδηγήσει αντικειμενικά σε νέες μειώσεις συντάξεων, αφού οι δημοσιονομικοί κόφτες
τα ματωμένα πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού θα κάνουν τελικά υποχρεωτική μια τέτοια επιλογή. Η επίθεση που εξαπολύεται αυτή την περίοδο στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στην αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Οι παραπάνω ώρες στην εργασία, τα 10 ώρα, τα 12 ώρα που φέρατε, η νόμιμη δηλαδή απλήρωτη δουλειά, πέρα από τον προφανή επαγγελματικό κίνδυνο, επιδρά και στις ασφαλιστικές εισφορές. Με ένα νήμα δένονται οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και τον εργάσιμο χρόνο με το ασφαλιστικό σύστημα. Σας λέμε πως η βρώμικη προπαγάνδα σας, η οποία βαφτίζει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τη νέα διαρροή στα ασφαλιστικά ταμεία ως καθαρή αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς, δεν θα περάσει. Μειώνεται συνολικά τον εργατικό μισθό και αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Η ανταποδοτικότητα που εισάγεται πλέον σε όλο το φάσμα του ασφαλιστικού συστήματος έχει πολιτικό περιεχόμενο. Αυτή αναφέρεται τάχα ως η βασική ασπίδα στη δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των ασφαλισμένων, ενώ αποτελεί το πιο εξόφθαλμο στοιχείο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό γίνεται διότι μπαίνει η ανταποδοτικότητα στις παροχές και στο όνομα της ισότητας δημιουργούνται οι πιο μεγάλες ανισοτιμίες. Έτσι χτυπιούνται όλοι, στη λογική δήθεν της ενίσχυσης των πιο αδυνάτων. Ο στόχος σας και η συρροή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων σε αυτό οδηγεί στο εξής, να φτάσουμε στην εξατομίκευση της κοινωνικής ασφάλισης. Ένας εργαζόμενος να δίνει όσα κι αν έχει και με βάση αυτό θα λαμβάνει. Αν δεν έχει, θα του εξασφαλίζεται ένα υποτυπώδες πλέγμα παροχών στα όρια της ανέχειας, μια σύνταξη στα 380 ευρώ και αυτή πάλι, αν έχει, 20 χρόνια εργασίας. Θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, αλλά δεν θα ξέρει αν θα πάρει τελικά σύνταξη, ποιο θα είναι το ύψος της, αφού αυτή θα είναι αποτέλεσμα του χρηματιστηριακού τζόγου. Αλλά και ούτε θα ξέρει πότε θα βγει στη σύνταξη, αφού στη στρατηγική του κεφαλαίου είναι η καθιέρωση κινήτρων για παραμονή στην εργασία και μετά τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα κάνουν αναφορά διάφορα επιτελεία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δουλειά έως τα 74 χρόνια. Παρουσιάζεται το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης ποινικοποιώντας την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και κουνώντας παράλληλα και το δάχτυλο στους εργαζόμενους για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όμως, όσο μελάνι και αν χύσετε, όση σκόνη και αν προσπαθήσετε να ρίξετε, η πολιτική και η ταξική γραμμή που έχετε χαράξει δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη γύρανση του πληθυσμού της Γεραιάς Υπήρου. Έκθεση που Νέα Δημοκρατία και ΝΑΛ στηρίξατε υπερψηφίζοντάς την. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη στήριξε με λευκό, προκειμένου να μην εκτεθεί. Έκθεση δηλαδή που προβλέπει την παράταση του εργάσιμου βίου, την απόσυρση του κράτους από την όποια ευθύνη φροντίδας των ηλικιωμένων, την ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια των δίθεν νέων ευκαιριών για κέρδη στους τομείς της λεγόμενης ασημένιας οικονομίας και της οικονομίας φροντίδας. Εκεί, μαζί με τους συμμάχους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζεται χωρίς ντροπή ως οικειοθελή ατομική επιλογή την παράταση του εργάσιμου βίου. Μάλιστα, πέρα από τη μερική απασχόληση και τα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού ρίσκου που έχετε φέρει στις εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλιση, κάνετε ένα βήμα ακόμα πιο αντιδραστικό, ακόμα πιο προκλητικό. Εισάγετε πλέον και τη μερική απασχόληση χαμηλού κινδύνου για τους ηλικιωμένους, δηλαδή δουλειά με τη μαγκούρα στο χέρι.
Δεν μπορεί να κρυφτεί ο ενιαίος σχεδιασμός σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 και 72 έτη, προσαρμοσμένο σε αυτό που ονομάζεται προσδόκιμο όριο ζωής. Το τωρινό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνετε δεν είναι προφανώς μια νέα πρόταση. Παίρνει τη σκυτάλη από αντιδραστικές αλλαγές που είχαν επιβάλει προηγούμενες κυβερνήσεις και οι δικές σας Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί κατά γράμμα τις ανατροπές οι οποίες βασίζονται στη νέα αρχιτεκτονική του νόμου Κατρούγκαλου και η οποία συμπυκνώνεται στο εξής. Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται εφόρου ζωής να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές είτε από το μισθό τους είτε με φόρους, όμως στο τέλος δεν θα γνωρίζουν τι παροχές θα έχουν και εάν θα έχουν. Και επειδή βγαίνουν πολλοί στα κεραμίδια αυτές τις μέρες θεωρώντας ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, να μιλήσουμε καθαρά. Η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου ήταν αυτή που γονιμοποίησε το έδαφος για να προχωρήσει και στη χώρα μας η αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες, πάγιες θέσεις δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης. Ήταν ο νόμος που βάθινε την κλιμάκωση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των προηγούμενων ετών. Με αυτό τον νόμο και με τα ίδια εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονιμοποιήθηκαν οι περικοπές στις συντάξεις. Αυτός ήταν ο νόμος που στην ουσία αποτέλεσε το πλυντήριο για τις αντιασφαλιστικές ανατροπές μέσα στα χρόνια της κρίσης. Ας σταματήσει επιτέλους κάπου η υποκρισία. Τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ασφαλιστικό σύστημα κατέστη βιώσιμο, άρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μόνο που κάνει είναι να κάνει δωράκια στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, δεν λέει όλη την αλήθεια. Γιατί αυτό το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης προήλθε από το πετσόκομα των συντάξεων κατά 30%, από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, από τη δραστική μείωση των κοινωνικών παροχών, δημιουργώντας πρόβλημα έτσι για τη βιωσιμότητα των ίδιων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Όσον αφορά το ΚΙΝΑΛ, είναι έμπειρη και δοκιμασμένη δύναμη στην υλοποίηση αντιλαϊκών μέτρων και ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό. Η πιο εμβληματική και άγρια αντιασφαλιστική νόμη του παρελθόντος έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ξεπήδησαν μέσα από τη μήτρα του νομοσχεδίου Γιαννίτση, που υπάλληλοι βέβαια των συνδικάτων τότε συνολικά των εργαζομένων το απέρριψε. Έχουν την πατρότητα σε πλήθος νόμων όπως τον ΡΕΠΑ, Λοβέρδου, Κουτρουμάνη, που αποτελούν βάση για τις σημερινές ανατροπές. Κανένα λοιπόν από τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι αθώο του αίματος. Έχουν βάλει σφραγίδα σε θεμελιακές ανατροπές και αυτό ο λαός μας δεν μπορεί να το ξεχνά. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική χρηστή, καλή, καλύτερη, φιλολαϊκότερη διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος στο οποίο βασιλεύει, εδώ που τα λέμε, ο θάνατός σου η ζωή μου, είναι μακριά γελασμένοι ή απλά κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, ζώντας τις αυταπάτες τους, παρασέρνοντας κι άλλους όμως καλοπροαίρετους ανθρώπους που ζητάνε ήδη να προχωρήσουν αλλαγές εκβάθρων σε αυτό το σύστημα και να φτάσει βαθιά το μαχαίριο στο κόκαλο. Κυρίες και κύριοι, στο νέο σχέδιο νόμου που έχετε δώσει ξεδιπλώνεται το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού έτσι ώστε από κοινωνικό δικαίωμα να μετατραπεί σε επένδυση και ατομικό ρίσκο. Προφανώς κοροϊδεύει χοντρά ο Υπουργός όταν λέει πως ένας ασφαλισμένος θα μπορεί να έχει τον έλεγχο τάχα του κουμπαρά του, όταν οι αποδόσεις σχετίζονται με μια σειρά ρευστούς δείκτες, όπως με την πορεία της οικονομίας, με την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, με τη δημοσιονομική σταθερότητα και φυσικά από τα ίδια τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Οι αναφορές στο νομοσχέδιο γύρω από το κεφαλοποιητικό σύστημα, με όρους μάλιστα που θα ζήλευαν και οι γιάπηδες
τα Golden Boys των χρηματιστηρίων, όπως λένε αυτοί οι επενδυτικά προϊόντα, επενδυτικός κίνδυνος από θεματικά συσσόρευσης, εσείς τα είπατε, οι περιγραφές γύρω από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα ατομικά επενδυτικά χαρακτηριστικά του υποίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης αποδεικνύουν πως στο μυαλό σας δεν έχετε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ένα εργαλείο χρηματοοικονομικών επενδύσεων στα πλαίσια αυτού του συστήματος της εκμετάλλευσης. Άλλωστε, αυτό αντανακλάται και από τα όργανα διοίκησης του νέου Ταμείου με σύνθεση που παραπέμπει σε αμιγώς τραπεζικό οργανισμό και οικονομικό θεσμό. Δημιουργείται ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επόμενες δεκαετίες με άξονα την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το μόνο που σας αποσχολεί πλέον είναι στο πώς ο μηχανισμός υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, οι ατομικοί κουμπαράδες, οι αντίστοιχες ράντες των πινάκων θνησιμότητας, τα επενδυτικά προφίλ των ασφαλισμένων και τα προεξοφλητικά επιτόκια θα επεκταθούν και στο ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης. Με λίγα λόγια, με αυτό το νομοσχέδιο η επικουρική ασφάλιση μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου, ο οποίος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό και πέρα από διαχειριστής λογαριασμών θα είναι ταυτόχρονα και επενδυτής. Ωρε μεγαλεία! Δηλαδή, το Ταμείο θα λειτουργεί με πλήρες κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τοποθετώντας τις εισφορές των ασφαλισμένων σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυμούν και ταυτόχρονα με ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα θέλουν να τζογάρουν τις εισφορές τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μελετούν την αγορά, όπως ο τζογαδόρος το στοιχηματικό κουπόνι, και θα στοιχηματίζουν τον κόπο τους πάνω σε χρηματιστηριακές επιλογές. Όμως, αλήθεια, αυτά πού τα πουλάτε πλέον? Νομίζετε ξεχάσαμε πως κατέρευσαν ως χάρτινος πύργος οι καταθέσεις χιλιάδων ανθρώπων με τις φούσκες του χρηματιστηρίου? Πως διαλύθηκαν δικαιώματα και περιουσίες ασφαλισμένων από την ασπής? Πως ένας κολοσσός όπως η Τόμας Κουκ χρεοκόπησε και έφερε σοκ σε χιλιάδες εγκλωβισμένους σε όλο τον κόσμο? Και μη λέτε σε εμάς ότι κινδυνολογούμε. Εμείς λέμε την αλήθεια. Μόνο κινδυνολογία δεν είναι τα σενάρια που μετατρέπουν την κοινωνική ασφάλιση σε τζόγο και ρίσκο. Μας λέτε ότι είναι διασφαλισμένες οι συντάξεις και πως δεν υπάρχει τζόγος. Αλήθεια, φωστήρες μου, πως μπορεί να γίνει συνώνυμες οι λέξεις διασφάλιση και ρίσκο? Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό? Εσείς οι ίδιοι μιλάτε για επενδύσεις και επιλογές χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου σε συντηρητικό, ισορροπημένο και επιθετικό επενδυτικό προφίλ. Ποιο είναι το ρίσκο λοιπόν? Τι ρισκάρει ο ασφαλισμένος? Και αν είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί τρέξατε αμέσως να ρυθμίσετε το ακαταδίωκτο όλων όσων διαχειρίζονται τον ιδρώτα και τον κόπο του εργαζόμενου λαού? Έτσι ώστε αν κάτι πάει στραβά να μην πειράξει τα κοράκια κανένας. Αλήθεια, πόσο ρεαλιστική είναι η μέθοδος με τις χρονολογικές προβολές που κάνετε για το ασφαλιστικό με ορίζοντα 80 χρόνια μετά? Ποιος ζει ως τότε, ποιος πεθαίνει δηλαδή? Αλλά τι σας νοιάζει? Τα λεφτά του Κοσμάκη θέλετε εσείς να τζογάρετε? Σε ποιον πραγματικό κόσμο μιλάτε για διασφάλιση χρημάτων, όταν μέσα σε 30 χρόνια έχουν νομοθετηθεί περίπου 10 αντιασφαλιστικοί νόμοι που αλλάζουν κάθε φορά προς το χειρότερο τους όρους συνταξιοδότησης? Πόση αξία έχει η εγγύηση που δίνει σήμερα μια κυβέρνηση για μια σύνταξη που υποτίθεται θα δοθεί μετά από 40 χρόνια? Για να σας απαντήσουμε εμείς, δεν έχει απολύτως καμία. Εγγυημένοι με όσα λέγατε πάλι εσείς, δεν ήταν η 13η και 14η σύνταξη? Εγγυημένες δεν τις λέγατε τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές που έχασαν οι συνταξιούχοι και μάλιστα κατοχυρωμένες υποτίθεται από το ίδιο το Σύνταγμα?
Ποιο νομίζετε και πάλι ότι κοροϊδεύετε? Και την ίδια στιγμή ανυπομονούν τα αρπακτικά στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης για τα νέα κέρδη τους. Και είστε μαζί τους αγκαζέ. Μιλάτε φιλολογικά για αυξήσεις στις συντάξεις, παρουσιάζοντας αυθαίρετα νούμερα, όπως κάνουν οι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί όμιλοι που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως πελάτες. Δεν λέτε όμως πως οι δήθεν υψηλές αποδόσεις των κεφαλοποιητικών συστημάτων ή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών προϋποθέτουν υψηλές εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά και τζογάρισμα σε προϊόντα μεγάλου ρίσκου, σε χρηματιστηριακές φούσκες που όταν σκάνε οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Αυτά τα κάνετε γαργάρα. Τα παραδείγματα είναι άλλωστε πάρα πολλά και καταγεγραμμένα. Είτε μιλάμε για την ασπής στην Ελλάδα, είτε για την Enron στο εξωτερικό. Η ασφάλιση κάτω από οποιονδήποτε φορέα που λειτουργεί με τους νόμους της αγοράς είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση, με μοναδικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους των λίγων. Με βάση αυτό φυσικά και πάσχει από αναξιοπιστία. Είναι απλά φτερό στον άνεμο μπροστά στον κίνδυνο της πτώχευσης και της κατάρρευσης. Εδώ έχει μια αξία να αναφέρουμε και πιο πρόσφατα δικά σας δημοσιευμένα στοιχεία. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι ο λογαριασμός από οφειλές που έχουν κληροδοτήσει στο δημόσιο δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες που έκλεισαν ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο χρέος, κοντά στα 300 εκατομμύρια, ανήκει στην Εγνατία, εταιρεία που έκλεισε το 2007, ενώ ακολουθεί η ασπής με περίπου 170 εκατομμύρια, η Διεθνής Ένωση, η Άστρα Ασφαλιστική, η Γενική Ένωση και ούτω καθεξής. Για να μην τα πολυλογούμε, 42 ασφαλιστικές εταιρείες βάρεσαν κανόνι και έστειλαν αδιάβαστο τον κόσμο. Μόλις πριν 2 μήνες, διαβάσαμε ύστερα και από ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας πως η City Insurance από την Ρουμανία, με παράρτημα στη χώρα μας, βρέθηκε μπλεγμένη σε πλήθος φορολογικών και λογιστικών αδικημάτων και σε απάτες με εικονικούς λογαριασμούς, καταθέσεις που δεν υπάρχουν και δάνεια που γράφτηκαν στο χιόνι. Αυτό έφερε ντόμινο, όπως είναι λογικό, και στο παράρτημα της εταιρείας που λειτουργεί στην Ελλάδα και η οποία λειτουργεί με άλλο νομικό καθεστώς, που μικρή σημασία έχει όμως για τους 180.000 κατόχους αυτοκινήτων που μένουν ασφαλιστικά στον αέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι φυσικά πως όταν η ασφάλιση φεύγει από τις ρόδες και τα σασμάν και έρχεται στον κόπο και στον ιδρώτα των εργαζομένων, έχει άλλο ειδικό βάρος. Στόχος σας λοιπόν είναι η πλήρης απαλλαγή της εργοδοσίας από την υποχρέωση που με νόμο είχε καθοριστεί να επιστρέφει μέσω των εισφορών στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας, της απλήρωτης εργασίας δηλαδή, του εργαζόμενου που της φέρνει κέρδη. Οι εισφορές αυτές, είτε τις ονομάζετε εργατικές είτε εργοδοτικές, ήταν και συνεχίζουν να είναι ο ενιαίος εργατικός μισθός. Το αναφέρουμε αυτό γιατί για το ίδιο χρονικό διάστημα που φέρνετε συνεχόμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, επικαλούμενοι και τη βιωσιμότητα των ταμείων, μειώνεται συνεχώς τις ασφαλιστικές εισφορές και κυρίως τις εργοδοτικές, έχοντας ως δεδομένο ότι αποσύρεται σταδιακά το κράτος από τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, θα τεθεί τελικά άμεσα σοβαρό ζήτημα και για τις σημερινές συντάξεις. Το χρηματοδοτικό κενό ή το κόστος μετάβασης, όπως το λέτε, εκτιμάται να είναι από 48 έως 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν και δεν μπαίνουμε εμείς σε κοστολογήσεις των μέτρων, γιατί αντιμετωπίζουμε την κοινωνική ασφάλιση με εντελώς άλλους όρους. Θεωρούμε πως αργά ή γρήγορα θα μετατοπιστεί ξανά το βάρος των μέτρων στις πλάτες των εργαζομένων, είτε με νέες περικοπές, είτε με νέους φόρους. Το ΚΚΕ απευθύνεται στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες που ανήκουν στα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Η δύναμη του οργανωμένου δυναμικού μαζικού αγώνα, μακριά από μεσίες και σωτήρες των ίδιων κυβερνητικών εναλλαγών,
μπορεί να μπλοκάρει σχεδιασμούς, να αποσπάσει νίκες, ακόμα και σε ένα γήπεδο που ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός, αλλάζοντας φυσικά ταυτόχρονα και παλεύοντας να αλλάξει αυτός ο αρνητικός συσχετισμός. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με ευχές, ούτε με τα κροκοδίλια δάκρυά σας. Αγωνιζόμαστε στο παρόν για να έχουμε το δικαίωμα οι νέοι άνθρωποι να δημιουργήσουν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια την οικογένειά τους, να κάνουν παιδιά, να μην σκέφτονται ως τα 30 και πλέον χρόνια τους την απεμπλοκή από το πατρικό σπίτι λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Να έχουν πρόσβαση στη γνώση, χωρίς να είναι εμπόδιο η ταξική φραγμή που συνεχώς υψώνεται. Να μην είναι εκτεθειμένοι ούτε σε πανδημίες, ούτε φυσικά στον επαγγελματικό κίνδυνο, έχοντας ένα ευρύ πλέγμα στην προστασία της υγείας τους, στο δικαίωμα επίσης στην ξεκούρασή τους, στην άθληση, στις διακοπές. Τέτοιες πλευρές καλύπτει συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα που γκρεμίζεται κομμάτι-κομμάτι. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Για το ΚΚΕ, το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι φυσικά πολιτικό, κατεξοχήν ταξικό, καθώς αποτελεί το πεδίο που φαίνονται πιο ευδιάκριτα τα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος που βρίσκεται σε σύψη και σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις, ανθρώπινη περίθαλψη και παροχές, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του συνταξιούχου και του εργαζόμενου. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και όροι στην ένταξη εργαζομένων και ανέργων στο ασφαλιστικό σύστημα. Κανένας άνθρωπος να μην βρίσκεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός του πλέγματος προστασίας. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να βαραίνει το κράτος και την εργοδοσία, ιδιαίτερα το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους, σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και άλλων προνομίων τους. Παράλληλα, να επιστραφούν ό,τι άρπαξαν με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς για εμάς δεν υπάρχουν περασμένα ξεχασμένα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Το ζήτημα της ασφάλισης, όπως και των μισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Η λύση τους δεν εξαρτάται δηλαδή από ένα σοσιαλδημοκρατικής ή νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης σχέδιο ή ένα συνδυασμό αυτών των δύο, αλλά απαιτεί εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό. Απαιτεί άλλον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Απαιτεί δηλαδή μια οικονομία που απέναντι από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων θα βάζει τις σύγχρονες, συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει καθόλου ότι καθόμαστε και αναμένουμε ως παρατηρητές ή πως παραπέμπουμε τις λύσεις σε ένα αόριστο γενικά μέλλον. Επειδή ακριβώς δεν υποτιμάμε τις σημερινές ανάγκες, δρούμε με αποφασιστικότητα στο σήμερα, παλεύουμε μέσα στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, συνδέοντας τη συνολική μας πρόταση με την ανακούφιση του εργαζόμενου λαού από τις συνέπειες αυτών των αντεργατικών πολιτικών. Αυτή η σημερινή πάλι, αυτοί οι καθημερινοί αγώνες εντάσσονται όμως στη συνολική πρόταση του ΚΚΕ για ένα διαφορετικό σχέδιο δρόμο εξέλιξης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρωταγωνιστής και παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόμενος λαός. Με βάση αυτή την συνεπή και μοναδικά κατά την άποψή μας ρεαλιστική θέση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού, εναντιωνόμαστε στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, το οποίο αποτελεί τμήμα των ευρύτερων ανατροπών συνολικά στην κοινωνική ασφάλιση. Σας ευχαριστώ.